Άλογο, άνοιξε την πόρτα. Από την τι είμαι. Τία. Άνοιξε την πόρτα. Από την τι είμαι. Άνοιξε. Οχ, γιατί ζω πάνω. Συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη. Άφησαν την πόρτα ανοιχτή. Κλέψει, κλέψει. Ω, και Ζάρα έχουν λεφτά εδώ. Κλέψει. Όχι, μάτως. Όχι, όχι. Τία. Τία. Από την ΤΕΗ είμαστε! Άνοιξε το πόρτα! Από την ΤΕΗ... Ωχ! Τι έχασες τώρα! Εδώ τι έχω! Wafu Smart Lock, έλα, Airbnb, για σένα είναι αυτό. Μετά θα δείξουμε την IS5. Σωτήρι, είδαμε εκεί που έχεις βάλει στην πόρτα σου και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πόσο κάνει αυτό? Λοιπόν, η κλειδαριά που έχω βάλει εγώ κάτω είναι τσάκαρα. Τη σάκαρα, αρκετά ακριβή κλειδαριά. Είναι για μια πιο premium πόρτα, για πιο ακριβό σπίτι. Οπότε δεν μπορεί να την προτείνω. Ξέρεις τι μπορώ να προτείνω? Αυτή που είχα πριν. Αυτή από το AliExpress ή αυτή εδώ πέρα, τη Waifu, Wafu, πώς λέγεται, από το Banggood. Γιατί έχει και δαχτυλικό αποτύπωμα, έχει και ένα κωδικό εδώ πέρα που μπορείς να βάλεις. Οπότε και εσύ στο Airbnb μπορείς να του πεις: γεια σας, ο κωδικός της πόρτας είναι αυτός. Ούτε να του ανοίξει οτιδήποτε. Σημαντικό. Τι? Το ποια μεριά θα είναι το χερούλι. Δεν μας νοιάζει, αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν. Αλλάζουν όπως αλλάζει και κάτω σε εμάς. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα. Αν πάρει δεν άλλαζε. Σου λέει για δεξιά, αριστερά. Άλλαζε. Είναι ο πύρος. Είναι ο πύρος. Αυτό εδώ πέρα μέσα, όπως θα βάλεις τον πύρο, μπορείς να αλλάξεις τον προσανατολισμό. Ξεβιδώνεις και ρυθμίζεις εσύ από ποια μεριά θα ανοίγει. Δεν έχει θέμα. Γιατί αυτή του τύπου είναι αυτή που κλειδώνουν προς τα πάνω. Κάνεις κλακ και κλειδώνει κιόλα. Οπότε σε κομπλέ. Αυτό που θέλω να δω, Μπάμπι, ξέρεις ποιο είναι? Ότι είναι, οκ, okay, μας δίνει αυτές εδώ, μας δίνει αυτά εδώ πέρα τα δύο τα χερούλια, που είναι η εσωτερική μονάδα είναι αυτή. Εντάξει. On off, off on, κομπλέ. Η εσωτερική μονάδα είναι αυτή και αυτή που είναι που θα βλέπουν οι έξω. Αυτή εδώ πέρα η μονάδα τώρα, γιατί κάποιος μπορεί να ρωτήσει: εσύ τι είναι, άμα με τελειώσει την μπαταρία, τι θα κάνουμε, ρε φίλε? Πρώτα απ' όλα, παίρνει 4 ΑΑ μπαταρίες, μην τσιγκουνευτείς, βάλε κάποιες καλές αλγαλικές. Οπότε έχει ρεύμα, αλλά και στην περίπτωση που ας πούμε τελειώσουν οι μπαταρίες, συνειδητοποιεί αυτό. Σου λέει: μπι, 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 μπι. Συνειδητοποιεί. Άμα βαριέσαι, λείπεις μακριά ή οτιδήποτε και δεν μπορείς να κάνεις κάτι, σου έχει και micro USB από πίσω με ένα power bank να δώσεις ρεύμα ίσα για να ανοίξει. Αλλά έχεις και εδώ πέρα κανονικά το κλειδί που ξεκλειδώνεις κατευθείαν. Ωραία. Αυτό που θέλω να δω, Μπάμπι μου, όμως, είναι ότι, OK, καλά τα χερούλια. Με τι άλλο έρχεται? Γιατί άμα δεν έρχεται με την κλειδαριά, γιατί είχαμε πάρει παλιότερα και δεν είχε το μηχανισμό μέσα. Εδώ από ό,τι φαίνεται τον έχει. Λοιπόν, έχει ελαττήριο, έχει τον πύρο που αλλάζει και από τις δύο μεριές, έχει εδώ πέρα τα πάσα, τέλεια. Έχει την καρτούλα που ρυθμίζουμε τα άλλα RFID, είναι η Mastercard και μετά πας και προσθέτεις άλλα tokens. Έχει τα κλειδάκια από την κάτω μεριά για να το ξεκλειδώσεις. Τώρα μην βλέπετε και με κλέψετε. Και εδώ μέσα λογικά είναι η κλειδαριά. Οπότε άμα έρχονται όλα μέσα, είναι καλή φάση. Γιατί αυτές εδώ πέρα οι κλειδαριές λέγονται κλειδαριές ξενοδοχείου. Και αυτά εδώ πέρα τα περίεργα, τα προφίλ, μπορεί να μην τα βρεις πάντα. Καταλαβαίνεις αυτές εδώ τις διαστάσεις. Και τώρα αυτές εδώ πέρα οι έξυπνες κλειδαριές, ας το πούμε έτσι, δεν θα πάνε να μπουν σε ασφαλείας πόρτα, θα μπουν σε ξύλινες. Ας πούμε αυτό στην είσοδο που θες εσύ κάτω να βάλεις στο Airbnb στην κοτζιά, είναι άψογο. Το βάζεις, έχεις μια έξτρα ασφάλεια, στους άλλους δίνεις το κωδικό άμα θέλουν να μπουν και είσαι κομπλέ. Okay? Εσύ μπαίνεις με το αθλητικό σου αποτύπωμα ή 5 άτομα, ξέρω εγώ 10 πόσα χωράει. Και είναι κομπλέ. Θες να την κάνουμε διαδικασία? Να πάμε κάτω να το φτιάξουμε? Γιατί προσθέτει και ένα κύρος στο σπίτι. Λες, α, κλειδαριά ασφαλείας, ξέρω εγώ, όχι. Καταλαβες. Συν ότι άμα δεν θες να αλλάξεις και να βάλεις ολόκληρο αυτό το σύστημα, υπάρχουν και έξυπνα συστήματα που είναι απλά το χερούλι. Ότι κάποιοι βάζουν ένα κουτιά με κωδικό που για να πάρεις το κλειδί. Το οποίο δεν είναι τίποτα να το πάρει ο άλλος. Στο κουτί, ας πούμε. Ακριβώς. Υπάρχουν και τα lockboxes. Τώρα, παιδιά, για συστήματα εισόδου. Έφυγε αυτό. Τέλος πάντων, για συστήματα εισόδου τώρα, ξέρετε, ειδικά για Airbnb που έχει και διασύνδεση, η Nuki είναι η πιο ασφαλής επιλογή, ας πούμε. Πιο ασφαλής δεν το λες, είναι αυτή που έχει επικρατήσει. Δηλαδή, οι περισσότεροι, άμα ρωτήσεις, έχω ένα Airbnb, θέλω κάτι να κάνω με την πόρτα, θα σου πούνε Nuki. Nuki. Παίρνεις μια κλειδαριά ασφαλείας, βάζεις από πίσω το Nuki και δουλεύει εκεί. Που άμα βάλεις και το gateway για να δουλέψει με WiFi και ιστορίες, εκεί πέρα ανεβαίνει. Οπότε, για μένα, μιας και έχω έξυπνες τέτοιες κλειδαριές με δαχτυλικά αποτυπώματα και πάει λέγοντας εδώ και πάρα πολύ καιρό, να σου πω αυτό, ότι για μένα είναι φοβερή αναβάθμιση. Εντάξει. Και προσδίδει άλλο κύριο στο σπίτι, στο Airbnb, όπου βάζεις να το βάλεις και στην πεθερά μου, ας πούμε, η μάνα τώρα που έρχεται για το παιδί καμιά φορά, εγώ μπορεί να κοιμάμαι, να με έχει πάρει ο ύπνος. Να έρχεται μέσα, ξέρει τώρα, κουμπάει το δαχτυλικό αποτύπωμα, μπαίνει ή τον κωδικό. Και είναι αυτό, ρε φίλε, είναι μεγάλη ευκολία. Όχι, με τα σχολεία θα πρέπει να κάνει κάποιο δουλειά ο Μαρακός ότι ξαναγεμίσει. Βάζει πολυουρεθάνη, ρε, χέσα μας. Ούτως ή άλλως, τι. Όχι με πολυουρεθάνη, ρε. Γιατί. Του βάζει ένα κομμάτι ξύλο, το οποίο το κολλάς. Ναι. Του ξανασκάβεις με το σκαρπέλο.
και στο αντίκρισμα και στη λιδαριά. Καλά, εντάξει. Είναι πολύ κοντή. Είναι κοντή, οπότε οι παραδοσιακές παλιές θα έχουν το βάθος μέσα και πρέπει κάποιος να το καλύψει. Το βάθος και το ύψος. Ωραία, πολυορθάνη, γιατί να μην βάλεις εκεί πέρα και να το σκάψεις με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα πηδώσει μετά η βίδα, ε. Ναι, οκ. Okay. Οπότε πρέπει να βάλεις ένα ξυλαράκι. Οκ, okay, αυτό ούτως ή άλλως. Εμείς μόνοι μας τα κάναμε εδώ όλα. Αλλά εντάξει, έχεις και εσύ μια εμπειρία σε μαγαροκοδουλειές, οπότε δεν είναι το πιο εύκολο για όλους. Αλλά πραγματικά η κατάσταση είναι πανεύκολη για αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι extreme να πεις ότι θα ζοριστείς πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε καμερούλες. Ήταν ένα παιδί, ρε φίλε, αυτό ήθελα να σου πω το story time από πριν. Ήταν ένα παιδί τώρα αυτές τις μέρες στη σελίδα και μου λέει: Έλα, ρε Σωτήρη, μου λέει: Θέλω μια κάμερα εξωτερικού τύπου αδιάβροχη, να πηγαίνει αριστερά-δεξιά, δηλαδή το PTZ που λέμε, κίνηση αριστερά-δεξιά πάνω-κάτω. Θέλω να έχει προβολέα και να έχει πολύ καλή εικόνα το βράδυ. Ωραία, πες μου ένα budget, ρε φίλε, για να σου προτείνω το αντίστοιχο μοντέλο, γιατί έχω πολλές. Ναι, μου λέει 30 ευρώ. Πέρα, ρε φίλε, εντάξει, τι να πεις. Βάλ το από πίσω από τα άλλα, εντάξει. Θα το δούμε μετά, θα τραβήξω ένα πλάνο πανοραμικό. Ρε φίλε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Ρε φίλε, πάρε ας πούμε τη συμπαρουσιάστρια, εντάξει, για να μην ζητάτε παράλογα πράγματα. Δεν μπορείς τώρα εσύ να πας να αγοράσεις αυτό εδώ πέρα το κουκλί, αυτό εδώ πέρα το μοντέλο, εντάξει. Που έχει και το ωραίο της το προσωπάκι, που έχει τις τέλειες αναλογίες, το μεγάλο της το στήθος, την καλή την όπιστε, δεν θα σου να τη μιλάει, δεν θα τσακώνεστε, δεν θα σε κερατώνει. Εντάξει, δεν βρωμάει, δεν χρειάζεται αποτριχώσεις και να φτιάξει τα νύχια, τα έχει ήδη έτοιμα αγορασμένα. Ωραία, δεν. Και να πεις, α, εντάξει, δίνω 30 ευρώ. Όχι, φίλε. Ας πούμε αυτές οι κούκλες, αν και πέσανε πάρα πολύ τώρα. Αυτή, ας πούμε, κάνει 500 ευρώ τώρα. Όσο κάνει ένα καλό μανεκέν για να βάλεις ένα μαγαζί με ρούχα. Και αυτή εδώ πέρα, άμα κλείσει το μαγαζί, έχει και άλλες 20 χρήσεις, τέλος πάντων, εντάξει. Οπότε, ρε φίλε, να είμαστε κάπου λογικοί. Δεν μπορείς να μου είσαι απαιτητικός όταν το budget σου δεν είναι το αντίστοιχο για αυτά που ζητάς. Και εγώ θα ήθελα να έχω, ρε φίλε, το αμάξι του Πανόπουλου που φτάνει, ξέρω εγώ, το 0% σε μισό δευτερόλεπτο, που έχει διαστημικά πιστόνια. Άστο, γι' αυτό το λέω, περίμενε. Να έχει πιστόνια, να έχει από κεραμικά υλικά, να είναι κατασκευασμένο από Έλληνες για Έλληνες και θα γίνουμε η πρώτη αυτοβιομηχανία στον κόσμο, Πιετρέ με Λαμποργίνη και Κόνις και τέτοια. Αλλά ρε φίλε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε παράλογοι στις απαιτήσεις μας. Οπότε χαλάρωσε, χαλάρωσε. Υπάρχουν όντως μερικές καμερούλες εκεί γύρω στα 35 ευρώ που έχουν και σιρινάκια και λεντάκια, αλλά ξέρεις ότι δεν θα έχεις την ποιότητα. Δεν θα έχεις την ποιότητα, ας πούμε, κάτσε περίμενε, πού είμαστε. Δεν θα έχεις αυτήν εδώ την ποιότητα της Reolink. Που στη Reolink κιόλας έχω δικό μου κουπόνι πλέον με 5% έκπτωση σε ό,τι αγοράσετε. Της βάζεις και το μανστεράκι. Monster, χορηγία, κοίτα, κοίτα. Monster, Monster, oh, Monster, χορηγία, χορηγία, κοίτα. Η συμπαρουσιάστρια μου πίνει μόνο Monster και αυτά εδώ πέρα χωρίς τη ζάχαρη για να μην παχύνει. Της έβαλες και κράτησε και με το δάχτυλο. Ωραία, φίλε, μεγάλη τέτοιο. Reolink, εντάξει, θα βάλω και τα καταγραφικά τώρα που έχω κάτω. Αυτή εδώ πέρα είναι η Reolink Go Plus. Αυτή είναι 4 megapixel κάμερα που έχει και SIM να βάλεις μέσα. Είναι αντίστοιχη φάση με αυτές που είχα δείξει παλιότερα, εντάξει. Σε ποιότητα εικόνας δεν πιάνονται, ρε φίλε. Είναι premium προϊόν. Αλλά εντάξει, είναι αυτό, ρε γαμώ, το ότι αυτή τη στιγμή που θες με τόσα λίγα χρήματα θα ρίξεις και τις απαιτήσεις σου. Δεν θα μου ζητάς το καλύτερο νυχτερινό footage, δεν θα μου λες τα 20 μέτρα θέλω να βλέπω την πινακίδα του γείτονα, γιατί δεν θα τη βλέπεις. Και είναι και παράνομο κιόλας. Οπότε να είσαστε προσγειωμένοι. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι φέρνω πάρα πολλά τέτοια προϊόντα, εντάξει, για να δοκιμάσω. Το συγκεκριμένο είναι τη Similab το EC5. Floodlight camera. Τι σημαίνει floodlight? Ότι έχει και προβολέα πάνω και μπορεί να φωτίσει λίγο. Ωραία. Βλέπεις εδώ πέρα floodlight brightness, human detection and tracking, IP66, waterproof and dustproof. Ωραία. Είναι μια κάμερα εξωτερικού τύπου που πας και τη βάζεις και έχει και το προβολέα, οπότε βολεύει. Οπότε τι έχουμε εδώ πέρα? Την EC5. Πάμε να δούμε τι μας έρχεται η EC5. Πρώτα απ' όλα μας έρχεται εδώ πέρα με κονεκτοράκι, πάρα πολύ σημαντικό. Έκαψα κάμερα, αν και ξεχωριστή μονάδα τέτοιο που είχα, την καλύτερη κάμερα. Αυτή που είχα στο βίντεο στο έλεος των ληστών που είχαν έρθει από κάτω και κλέβανε τα σπίτια απέναντι. Πατήστε εδώ πάνω. Αυτή τώρα, Μπάμπη, τι έγινε? Είχε αυτό εδώ πέρα τη φλάτζα την ωραία, δεν την είχα βάλει εγώ. Εγώ λέω θα τη βάλω για δοκιμή λίγο έτσι να τη τραβήξω μερικές μέρες και την άφησα μόνιμα, το κλασικό. Όπως και τώρα έβαλα μια πρίζα, το έδειξα σε story στα παιδιά. Έβαλα κάτω τη βρύση καινούρια στην έδωση πατέρα του παλιά. Την έχω μετά στον πατέρα σου, θα τη δώσει. Λοιπόν, αλλάξα εγώ τη βρύση χθες και φτιάξα και το ντουλάπι που είχε τρυπήσει. Με πήρε η προκοπή μου, δεν ξέρω πώς με πήρε αυτό. Ένα χρόνο μου το λέει η αδερφή σου. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι έβαλα ανάποδα τα καλώδια, επειδή ήμουν μόνος μου και τώρα είχα ιδρώσει ο χοντρός. Έβαλα ανάποδα το ζεστό με το κρύο. Και λέω, Σοφία, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Θα πάω να το ξεβιδώσω από κάτω, θα τα κάνω τούμπα και θα είμαστε κομπλέ. Ναι, δεν είναι τίποτα. Δεν πρέπει να το κάνω ποτέ αυτό. Λοιπόν, ποια είναι 5 λεπτά υπόθεση. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν είχα δει το διακόπτη που είναι. Νομίζω ότι είναι στο παλιό και είναι ανάποδα. Τι γελάς, βρε παπάρα, αλλάζω από κάτω, δεν είναι. Ξεβιδιώνω μια παπαριά. Λοιπόν, οπότε, στην. Αυτό, δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Ωραία. Και δεν είχα βάλει αυτό. Και έτρεχε σε το νερό στο Ethernet το καλώδιο, γιατί ήταν power over Ethernet. Και μπήκε εδώ μέσα και μου έκανε οξύτωση μέσα στο Ethernet. Φτιάχνει λογικά, εκτός άμα έχει κάψει, ξέρω κάτι μέσα, πέρασε. Δεν ξέρω. Το κόβω, το ξανανηματίζω, δεν είναι κάτι, απλά. Ξενέρωσα, γιατί ήταν πραγματικά απίστευτη αυτή η κάμερα της Άνικη. Και σε νυχτερινές συνθήκες ήταν φοβερές. Οπότε φίλε, αυτό ρίξε απαιτήσεις.
Τώρα εντάξει, θα χώσω το Κωστή το βρωμιάρι γιατί το χρωστάω μαζεμένα. Εδώ πέρα έχει τις βάσεις για να το βιδώσει στο σημείο. Έχει εδώ πέρα το τροφοδοτικό του, μια χαρά ευρωπαϊκού τύπου. Εδώ μέσα τι άλλο έχει, μια κάρτα εγγύησης στη Similab. Και πάμε να το δούμε λίγο. Γιατί το floodlight, εσύ τώρα μπορεί να μην καταλάβεις τι είναι. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και πάρε. Πάρ' το αυτό. Λοιπόν, και πάρ' το τώρα. Εντάξει. Δύο πολύ δυνατά LED φωτίζουν όλο το χώρο κάτω. Αυτό μπορεί να το βάλει και στην είσοδο. Εντάξει, και έχει μηχανισμό που πρόσεξε. Μπορεί να νομίζει εσύ, επειδή το βλέπει έτσι λόγω κατασκευή, ότι πηγαίνει πάνω κάτω, αλλά πηγαίνει και αριστερά-δεξιά από το πάνω το μοτεράκι. Δεν το ζορίζω τώρα για να μην γυρίσει από πίσω και μα κάψει τίποτα. Οπότε και πάνω κάτω, μέχρι και τέρμα κάτω, μέχρι εδώ πάνω, και αριστερά-δεξιά. Και μάλιστα κοιτά, ουπ, τερματίζει εδώ 2,70. Το 360 δεν πάει γιατί μετά ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα για αυτές τις ημέρες είναι που βλέπεις τοίχο. Οπότε δεν έχει νόημα. Ωραία! Πάρα πολύ ωραίο και ρεούλες, καλό WiFi. Θα το βάλω και αυτό να δούμε τι λέει. Πάρα πολύ ωραία καμερούλα. Γενικά είναι αυτό ωραίο γιατί έχουν ήδη αυτά τα review. Εγώ απλά θέλω να κάνω σωστή δουλειά. Τώρα να στο ανοίξω εδώ πάνω και να σου πω κοίτα, πώς δουλεύει ωραία καμερούλα. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, οκ. Okay? Και έχω πάρα πολλά τέτοια και πρέπει να γεμίσω το σπίτι. Συν ότι αυτό με τα προβολάκια, φίλε, εγώ πραγματικά επειδή είχα αυτή την κουβέντα με ένα παιδί που ήθελε να πάρει ένα κοιτάκι καλό της Reolink, μίλαγα σήμερα μαζί του και του λέω, φίλε, πραγματικά εγώ. Άμα είναι να βάλω τώρα, επειδή το έχω ήδη το καταγραφικό κάτω και δεν είχε προβολής. Άμα ήταν να πάρω ένα καταγραφικό, θα ήθελα να έχει προβολάκια πάνω. Έχω αντίστοιχα τις Reolink, τα θυμάστε που τα έχω βάλει κάτω. Που με το που μπαίνει κάποιος στην είσοδο, τσακ, ανάβει ο προβολέας. Αυτά με το φωτοβολταϊκό που σας είχα δείξει. Φίλε, είναι τεράστια άνεση. Εγώ θα ήθελα να είχα ιδανικά φως σε κάθε γωνία και στο μπαλκόνι και αυτά ανοίγουν τη νύχτα, εντάξει. Οπότε, Μπάμπη, πάσαρε το λίγο από εκεί να ανοίξω ένα άλλο δεματάκι. Για βάλει για από μένα και με έχει πιάσει προκοπή αυτές τις μέρες. Λοιπόν, τι βλέπεις εδώ πέρα, την Emilab, την EC5 με το floodlight. Λοιπόν, έχω βάλει τρυπούλες εδώ πέρα, έχω βάλει microSD, την έχω κάνει reset, την έχω βάλει στο Mi Home, έχω βάλει εδώ και την μπαταρία να φορτίζει από το κατσαβιδάκι. Πατινάρα τεράστια. Γαμώτο του τζισόπερ δεν την έχει τόσο καιρό, τους λέω. Πότε θα τη φέρετε, πότε θα τη φέρετε. Νιέ. Μου λένε κάτι δικά τους. Οπότε συνεχίζω τις δοκιμές. Κακό είμαι λογικά βουνά μου. Μια χαρά και γαμερούλα, κάτσε με κάπως ο ίδιος γαμώτο κερατό μου. Οπότε τώρα έχω 1, 2, 3 κάμερες από εδώ, άλλη μία εκεί, άλλη μία πάνω που είναι φως ντουί κάμερα, το έχω βγάλει και σε κουπόνι τώρα. Οπότε κομπλέ, χώρια τα καταγραφικά που πρέπει να βάλω του Reolink και. Γαμώ τους ηλεκτρολόγους που σε στείλουν. Bye. Ναι, και εγώ ήθελα να σας τραβήξω τώρα ένα story και να σας δείξω ότι έβαλα την κάμερα και δες διαφορά, ξέρω εγώ, ότι η Xiaomi με το καταγραφικό που έχω ήδη. Και είναι κάτι κοριτσάκι από κάτω και χορεύουν TikTok dances. Οκ. Anyway, αυτά από εμένα. Γεια. Μια χαρά είναι η Xiaomi, ε. Γενικά, ρε, Μπάμπη, είναι αυτό ότι στο θέμα καμερών έχουν μερικοί παράλογες απαιτήσεις γιατί δεν ξέρουν τι παίζει. Βλέπουν 3 MP, 4 MP και περιμένουν πολλά πράγματα. Τι έχουμε εδώ. Αυτό είναι το μικροσκόπιο, πρόσεξε. Ήθελα να το κάνω έτσι. Δηλαδή, μικροσκόπιο για παιδιά και μεγάλους. Να κάνω ένα βίντεο τέτοιο. Εδώ πέρα δεν πάμε στα 20 κάτι ευρώ. Εδώ πάμε στα 120 κάτι. Είναι ακριβό, φίλε. Γενικά και η ηλεκτρονική που έχω, άκου να δεις τώρα πώς μπορεί να το κάνεις δουλειά αυτό. Και σου λέει Industry Education, Collection Research, Biological Mineral. 12 MP High Expansion, HD, High Speed, Smart Portable, Multipurpose και Video Camera. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για ένα πιο τουμπανιάρικο kit. Και βέβαια και εδώ παίζουν εκδόσεις, δηλαδή άμα θες να έχεις οθόνη, άμα θες να έχεις φωτισμό και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το kit της Mastool. Λοιπόν, έχω και φίλους ηλεκτρονικούς και κοίτα εδώ διπλή βάση για να κουμπάς τα specimens και πάει λέγοντας. Δεν θα το βγάλω τώρα, απλά να σου πω αυτό, ότι πώς μπορείς να το κάνεις δουλειά αυτό. Μια κατηγορία που στην Ελλάδα δεν παίζει τόσο πολύ είναι ηλεκτρονική. Ο αδερφός σου, ας πούμε, ο Μάνος, μου είχε πει θέλει να στείλει το κινητό που του είχα δώσει ένα Mi 5. Που είχε χαλάσει θύρα φόρτης, να το στείλει σε έναν YouTuber, δεν τον ήξερα εγώ, αυτός μου τον έδειξε, που κάθεται και κάνει επισκευές. Τον χαλάσει τον ξέρει ούτως ή άλλως. Που κάνει πιο μηχανολογικά πράγματα. Ωραία, ο χαλάσει τον γουστάρω απίστευτα. Είναι ο Big Clive, ξέρω εγώ, που είναι στο εξωτερικό και σου δείχνει σχηματικά διαγράμματα για τέτοια. Είναι ο Nile Red που σου δίνει γιατί. Και Nile Blue και αντίστοιχα που σου δίνει για χημεία. Είναι κάποια τέτοια κανάλια διαμάντια. Που δεν είναι για όλο τον κόσμο. Και αυτοί τώρα τι κάνουν, φίλε. Έχουν και τα μικροσκόπια τους, συνήθως ηλεκτρονική αυτά. Έχουν τα μικροσκόπια τους και σου λέει: έλα, εδώ να κάνουμε επισκευή του PCB, ξέρω εγώ, τη θύρα φόρτιση, οτιδήποτε. Κολλητήρια εδώ πέρα, βάζουμε εδώ πέρα. Ω, το φλαξ, μια χαρά δουλεύει. Και μπορείς με αυτό εδώ πέρα το κοιτάκι να ξεκινήσεις μέχρι μια δουλειά. Πέρα από το. Έχει και κάμερα, ναι, μπορείς να καταγράψεις κανονικά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι το βλέπεις εδώ στην οθόνη. Αυτά εδώ πέρα έχουν και έξοδο HDMI που το συνδέεις και εγώ στον υπολογιστή σε μια κάρτα καταγραφής, οτιδήποτε και μπορείς αυτό το footage να το αξιοποιήσεις. Και να κάνεις βιντεάκια και να σου πει παιδιά, σήμερα θα φτιάξουμε το PlayStation, ας πούμε. Έλα εδώ, τι έχει πρόβλημα έχει εδώ ο φίλος, τσουκ τσουκ, βλέπουμε γραμμές και πάμε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία και εγώ τα σνόμπαρα. Γιατί λέω εντάξει, ρε φίλε, το μικροσκόπιο πώς θα χρησιμοποιήσω την περισσότερη. Αλλά και εγώ με το καιρό, ξέρεις, τέτοιο. Αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο Lenovo. Και πάρτο. Lenovo Smart Projector L5. Για αυτόν τον projector δεν θα μιλήσω πρώτη φορά. Σας είχα μιλήσει για τον συγκεκριμένο projector όταν έκανα το βίντεο, το μην αγοράσει projector πριν και σε αυτό το βίντεο. Λογικά εδώ πάνω δεξιά θα το βάλω. Άμα έχει χώρο, γιατί έχω πει πολλά πράγματα πήγαινε εκεί πάνω να δεις. Λοιπόν, άμα ψάχνεις ένα projector γύρω στα 200 ευρώ, τον καλύτερο value for money projector που μπορείς να αγοράσεις, μην κοιτάς αλλού, πήγαινε πάρε αυτόν.
και lumens και ποιότητα. Το λειτουργικό, παιδιά, εντάξει, γενικά βασικό, κάνει τη δουλειά σου, αλλά δεν είναι τίποτα τρελό. Δηλαδή, βλέπει τα χαρακτηριστικά εδώ πέρα. Δηλαδή, βλέπει τα χαρακτηριστικά Android 9, βλέπει εδώ πέρα μνήμη, βλέπει BGN, ναι, USB 2, HDMI 2, AV, audio out. Έχει 450 ANSI lumens και όχι τέτοια. Τραπεζόιτα correction έχει manual, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε εμεί το Keystone. Και γενικά, άμα είναι και να πάρει ένα projector γύρω στα 250 ευρώ, παίρνει αυτόν και τελειώνει. Τόσο κάνει. 200 ευρώ κάπου εκεί. Στα 250 είπα. Γενικά, άμα είναι να πάρεις ένα projector εκεί γύρω στα 200 ευρώ, πήγαινε πάρε αυτό και μη κοιτάς αλλού. Πολυδοκιμασμένος και είχα ξενερώσει εγώ γιατί όταν σου έκανα το βίντεο, μην αγοράσεις projector πριν δεις αυτό το βίντεο. Είχα πει κάτω στην περιγραφή, παιδιά, θα σας έχω βάλει και δύο projectors ακόμα που δεν είναι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή που τράβα το βίντεο, αλλά όταν γίνουν, πηγαίνετε και χτυπήστε αυτούς αντί για αυτούς που σας δείχνω. Και ο Lenovo ήταν ο ένας από αυτούς. Πάρα πολύ ωραίος, είναι ο δεύτερος που φέρνω. Έχει ενθουσιαστεί ο άλλος να με εξυπηρετεί το που είδε την ποιότητα. Και είναι αυτό ότι έχω και μέτρο σύγκρισης. Ας πούμε, έχω εδώ πέρα τον laser, τον projector. Εδώ πέρα είναι άλλη φάση. Εντάξει. Οπότε, άκουσε με, δεν θα δεις το review τώρα. Μπορεί να σας το πετάξω σε βίντεο μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά πραγματικά, άμα ψάχνεις projector, πήγαινε χτύπατο. Οπότε, πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό. Και κάπου να τον βάλω στην άκρη να φαίνεται λίγο. Αυτόν, ξέρεις τι, βάλ τον έτσι εδώ, βάλ τον εδώ. Να φαίνεται και γίνα τον έτσι. Γίνα το τελείως. Όχι, ρε, τελείως γίνα το. Γίνα το έτσι. Εντάξει, μπορεί να μην φαίνεται η συμπαρουσιάστρια, αλλά να υπάρχει και αυτό εδώ πάνω. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα ανοίξουμε είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτή εδώ η παπαριά πάλι? Α, η πουτσομπανάνα! Λοιπόν, περίμενε. Neon Wall Sign. Εντάξει, μου στείλε μια εταιρεία τώρα πρόσφατα, μπαμπή πάλι, και μου λέει: Γεια σου, Σωτήρη, φτιάχνουμε Neon φωτιστικά. Άμα θες να σου φτιάξουμε κάτι custom, κάνει, ξέρω εγώ, 350 ευρώ να φτιάξει κάτι με το logo σου. Λέω εγώ: Εντάξει, παιδιά, είστε επαγγελματίες, έχω δει δουλειά σας, είναι απίστευτη. Αλλά κάτι έτσι προσωπικό δεν θα ήθελα. Δηλαδή, άμα θέλω να κάνω καγκουριές πίσω στο τοίχο, θα πάω στα στάνταρ. Αλλά πάρε εδώ, φίλε. Η μπανανίτσα. Και πρόσεξε, μπαμπή, είχα πάρει παλιότερα, θυμάσαι, και έχει διακοπτάκι on off. Θυμάσαι που παλιότερα είχα πάρει κάτι Neon Strips. Κάτι που ήταν κόκκινο και μπλε, φοβερά, πολύ έντονο χρώμα. Αλλά ρε φίλε, δεν είναι και φθηνά. Παίρνεις, λέω, το ταινίες, ξέρω εγώ, σε τιμή ξεφτύλα. Και σου έρχεται το άλλο με τα neon strips. Και φίλε, ήταν το μέτρο πανάκριβο. Ξέρεις τι, δεν θα βάλω το power bank τώρα γι' αυτό, θα βάλω το τέτοιο. Και μπαμπή, λες να κλείσουμε λίγο τα φωτά, να το δούμε λίγο καλύτερα. Κάτσε λίγο. Κάνω μια καλή και εγώ από εδώ, καλή και σε από εκεί. Να δούμε πόσο ωραίο είναι. Ωραία, έχω ακόμα τα φώτα. Φωτά, και παπ, γάμισε το τώρα. Α, ωραίο, Ναι, ανάποδο το κρατάσω. Όχι, έτσι είναι. Ανάποδο. Ρε, αυτό εδώ είναι η βάση, ρε. Να. Ναι, ρε, η μπανάνα είναι. Όπως το κρατάς εδώ, ξεφλουδισμένη και από πάνω είναι το άσπρο το τσουτσούνι. Ωραίο, έτσι. Και άμα το βάλεις κάπου μακριά, ξέρεις τι, βέβαια, με ξενώνει, βέβαια, το καλώδιο το άσπρο. Ρε, φίλε, κάνει μπάμα όπου και να το βάλεις. Αλλά, πω, πω. Ωραίο, Τώρα αυτό μου θυμίζει μπιτσόμπαρο, τέλος, κάτι τέτοια φάση, ξέρω εγώ, πουτσο μπανάνα, τέτοιο κοκτέιλ μπανάνα και τέτοια. Λοιπόν, ωραία φάση, λοιπόν, κάτσε ξανά ανοίξω τα φώτα. Ένα, δύο, τελικά έφτανα και μόνος μου. Οπ. Ωραίο φωτιστικάκι. Α, είναι στη μούρη σου και δείχνει. Ωραίο φωτιστικάκι και μπράβο στους μάγκες μου. Ωραίο, νέον, εδώ πέρα φωτιστικό. Πάμε να ανοίξουμε και αυτό εδώ πέρα το μικρό τσακουλάκι και τι έχει μέσα, κάτι πράσινο. Τι είναι αυτά πάλι τώρα εδώ. Όπα. USB 3 extension και. Α, για το Oculus Quest. Λοιπόν, μπαμπή, το VR τώρα το μικρό χωρίς καλώδια, χωρίς υπολογιστή, χωρίς τίποτα, το έχεις δει. Το άσπρο, αυτό που παίζαμε τα τρενάκια. Λοιπόν, okay, παίζει μόνο του εκεί πέρα, κατεβάζει εφαρμογές και τέτοια, αλλά αυτό έχει φυσικά τη δυνατότητα να συνηθίσει τον υπολογιστή. Και άμα έχεις έναν υπολογιστή, μπορείς να έχεις βάλει εκεί μέσα τα παιχνιδάκια σου και να τα παίξεις κατευθείαν. Και όχι μόνο αυτά, ας πούμε, που έχει το Steam VR ή οτιδήποτε, μπορείς να έχεις και παιχνίδι υπολογιστή. Να το χρησιμοποιήσεις και σαν οθόνη, ας πούμε. Οπότε, αυτό το καλώδιο είναι ειδικό. Υπάρχει ένα ειδικό τεστ μέσα στο Oculus και σου λέει, ξέρω εγώ, η ταχύτητα που φτάνει αυτό το καλώδιο είναι 2,5 Gbps. Και ανάλογα με το ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων, σου υποστηρίζει συγκεκριμένα πράγματα να λύσει και πάει λέγοντας. Οπότε, πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν κάνουν τα απλά καλώδια τα USB. Θες κάτι πιο ενισχυμένο και ειδικά με είναι μακρύ, δηλαδή, άμα έχω ένα καλώδιο 1,5 μέτρο. Ρε φίλε, θα VR παίζω, θα κουνιέμαι, θα κάνω, θέλω τουλάχιστον 5 μέτρα, 3 μέτρα και πάει λέγοντας. Οπότε πάρα πολύ χρήσιμο αυτό εδώ πέρα. Υπάρχουν συγκεκριμένα καλώδια ειδικά από το Amazon που αγοράζουμε, αλλά θέλω να δοκιμάσω κατά πόσο δουλεύει αυτό. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα, αν και μου φαίνεται τα είχα ανοίξει, το ένα το είχα ανοίξει εδώ πέρα, αυτά είναι feel light για το στούντιό μου, εντάξει. Τέλος πάντων, έχετε δει μερικές φορές που σας έχω τραβήξει κάποιες εισαγωγές βίντεο που έχω διάφορα χρωματάκια να εναλλάσσονται και πάει λέγοντας. Εντάξει, αυτό το μεξίκητα έχει και hot shoot mount για να το βάλω πάνω στην κάμερα. Δηλαδή αυτό μπορείς να το βάλεις και πάνω στην κάμερά σου, κάνεις ένα hack. Το κουμπώνεις από την πάνω μεριά εδώ που έχω βάλει εδώ το μικρόφωνο και παίζει μπαλίτσα εδώ άψογα, μπαμπή. Καλό. Και πρόσεξε, δεν μιλάμε τώρα μόνο για camcorder όπως έχω αυτό εδώ πέρα, οι καλές κάμερες. Υπάρχουν βάσεις στη Σουλάντζη που μιλάγαμε πριν, που μπορείς να το βάλεις, ας πούμε, πάνω σε μια GoPro και να κάνεις εδώ πέρα να παίξεις μπαλίτσα. Είναι μια βάση που κολλάει. Και κοίτα, έχει και εδώ mount για τρίποδο και εδώ mount για τρίποδο. Οριζόντια και κάθετα. Ναι, ρε, κανονικά. Λοιπόν, το ανοίγουμε από εδώ. Έχει και μπαταρία 3100 mAh, μια χαρά. Τσακ, το ανοίγω. Και πρόσεξε, βλέπεις τώρα, έχει διάφορα εφεδάκια. Βασικά, κάτσε να κλείσω πάλι το φως.
Μαλάκα, τρόμαξα. Κοιτάω εσένα και κοιτάω ξαφνικά εκεί και βλέπω το φάντασμα. Λοιπόν, και πάρε εδώ πέρα τώρα, παίζουμε και φωτεινότητα, παίζουμε και με τα εφέ. Αυτό είναι pulsing, ας πούμε. Έχει και φως τώρα, εντάξει, χάνει το εφέ. Και μπορώ να παίξω και εδώ με ρυθμίσεις. Αυτό είναι για χαλασμένη λάμπα εφέ και καλά. Fault lamp. Αυτό είναι party. Και μετά εδώ πέρα μπορούμε να παίξουμε και με το και φωτεινότητα. Δηλαδή εδώ πέρα τη ρίχνω τώρα. Γιατί και πολλές φορές η φωτεινότητα οι πολλοί δεν τη θέλουμε. Δηλαδή μπορεί να θέλουμε ίσα ίσα να κάνουμε ένα εφέ. Μπορεί να μας επηρεάζει δηλαδή διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε παίζουμε και εδώ πέρα με τη φωτεινότητα. Κάτω στο 100%. Έχει USB εδώ πέρα για να το έχεις μόνιμα στη τροφοδοσία. Και μετά εδώ πέρα πατάω και έχει μέχρι 9000 Kelvin. H359 και μπορείς να παίξεις και με τέτοιο. Και με τις ρυθμίσεις. Δηλαδή μπορείς εδώ πέρα ας πούμε με τα Kelvin και μπορείς ας πούμε εδώ πέρα ανάλογα το χρώμα H. Βλέπεις που το αλλάζω. Για να βρω το κατάλληλο. Τώρα έχει γίνει black light εδώ η περιφάση. Λάμπουν όλα. Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Πάρ' το και εδώ στο χέρι μου. Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Εγώ ας πούμε είχα τα lightsaber. Που ήταν αυτά τα μεγάλα τα ματσούκια. Αυτά ρε φίλε πρέπει να τα στερώσω εδώ αριστερά-δεξιά και δεν βόλευε. Ενώ τώρα βάζω δύο τέτοια, στέκονται και όρθια και κάνω μια χαρά τη δουλίτσα μου. Και ήταν και πολύ οικονομικά. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο το Banggood, εντάξει, μπορεί να μην έχει τις καλύτερες τιμές όλα τα προϊόντα, αλλά για κάποιο λόγο μερικές φορές αυτά τα προϊόντα που είναι φωτιστικά, ξέρω εγώ, ή που δεν έχουν μεγάλη παραλίγο να πέσει το φωτιστικό στο κεφάλι μου. Το είχα ζητήσει τότε και με το φίλο μου τον Bill Pan που είναι βιντεογράφος και μου λέει μαλάκα πολύ φθηνά, ξέρω εγώ, ήταν καλή φάση. Γιατί αυτός κοιτάει τέτοια προϊόντα κυρίως. Οπότε 2W140, τώρα αυτά δεν ξέρω καν αν υπάρχουν, γιατί τελευταία φορά που κοίταξα δεν τα είχα δει διαθέσιμα. Άμα είναι και είναι σε καλή τιμή όπως τότε που τα πήρα, οκ. Okay. Αλλιώς βλέπουμε, ξέρω εγώ, και άλλα. Ο Μπάμπης τι μου δίνει εδώ πέρα, μου δίνει ένα στυλό της Ugreen για iPads. Δεν έχω το iPad μαζί μου, αλλά είχα δείξει και μπάσους και άλλα στις Marks και Blitzwolf. Παιδιά, άμα θέλετε κάτι καλύτερο, ναι, πηγαίνετε να το πάρετε εδώ πέρα. Δεν είναι ανάγκη να δίνετε 80 και 90 για τα γνήσια, εντάξει. Και αυτά μια χαρά τη δουλειά τους κάνουν. Και αυτό είναι το BWT Arena που είναι, τι είναι, AirTag Loop. Είναι ένα μπρελοκάκι για τα AirTags. Τα AirTags έχεις δει αυτά τα άσπρα που έχω στο μπρελόκ μου. Στο μπρελόκ μου εγώ έχω το Nightcore, το Tube, τον φακό, τα απίστευτος πολύ δυνατός, πραγματικά Nightcore είναι φοβερά και είχα ανεβάσει και κουπόνια τις προηγούμενες μέρες. Τα μπρελοκάκια αυτά, εσύ έχεις κρατήσει κανένα στο κλειδιά σου ή τα έχεις βγάλει όλα off? Έχω ένα, αλλά έχει σπάσει. Εντάξει ρε Μπάμπη, εσύ τώρα είσαι αγρότης, κοίτα εδώ. Ο Μπάμπης ας πούμε έχει, αυτό ποιο ήταν ρε, το τιν, το tip, το παλιό. Κοίτα, ο Μπάμπης εδώ πέρα του έχει βγάλει τα μάτια. Ο Μπάμπης όμως, μην ξεχνάς, βλέπεις εδώ πέρα στην κατάσταση και τα υπόλοιπα κλειδιά του. Ο Μπάμπης είναι αγρότης. Ο Μπάμπης το χρησιμοποιεί σε heavy duty χρήσης και ο Μπάμπης είναι σαν εμένα παπάρας και βαριέται να τα φορτίσει. Οπότε ναι. Όχι, δεν το φορτίζω, αλλά κάμια φορά ξέρω εγώ το. Το micro USB. Τι. Ξεχνάω να το κλειδώσω. Ξεχνάς να το κλειδώσεις και μία είναι ανοιχτό στη τσέπη, ε. Εντάξει, αυτό το κάνω κι εγώ. Εδώ πέρα έχει φύγει, δεν έχει σπάσει από το πλαστικό. Αλλά δουλεύει ακόμα, έτσι. Ναι. Έχει μαζέψει το πουρί του αιώνα εδώ πέρα. Τελευταία χρόνια πιστεύω. Πόσα χρόνια το έχεις παλάκα πλάκα? 3-4. Το έχει 3-4 χρόνια σε συνθήκες τις πιο απαιτητικές που υπάρχουν. Τόσο πάνω σε τρακτέρ, πάνω στη βροχή, πάνω στα τέτοια. Και φίλε δουλεύει ακόμα. Μόνο και μόνο αυτό λέει κάτι για την ποιότητα το Nightcore, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα AirTag loop για AirTag. Εν τω μεταξύ, αυτό ουσιαστικά τι κάνει. Βάζει εδώ μέσα το AirTag σου, τη Apple. Και είναι ο tracker σου. Είναι πολύ όμορφο. Όταν είχα χρειαστεί εγώ και τα είχα αγοράσει από την Ελλάδα, είχα πάρει από το πλαίσιο νομίζω κάτι τέτοια. Φτηνιάρικα, ρε. Τίποτα, για κλωτσίες ήταν. Δεν τα χρησιμοποίησα σχεδόν ποτέ. Είχα πάρει κάτι άλλα μαγνητικά, κρυβούτσικα και ιστορίες. Αυτά τα έχω βελτιωθεί περισσότερο. Αλλά φίλε, πραγματικά, άμα έχεις υπομονή, άμα αγοράσεις τέτοια πράγματα από το εξωτερικό, βγαίνεις πολλά απλά κερδισμένος. Εδώ στα ίδια αυτοματισμού θα μας πει ο Κωστής καλύτερα όταν θα έρθει, άμα έρθει. Το λέω άμα έρθει, μαλάκα, είμαι στο τσακ να πάω να βρω τέτοιο. Άλλον ηλεκτρολόγο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Είπαμε, εντάξει, είναι φίλος, είναι γνωστός. Μην τον βγάλεις, γιατί θα τον σκυλοβρίσω. Δεν έχει νόημα. Μπούντι. Μπούντι, hey Μπούντι. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τα κοιτάκια κυκλοφορούν πολύ στο εξωτερικό. Άλεξ, πρέπει να πούμε πολύ πάρα πολύ αυτά. Λοιπόν, είναι κάποια κοιτάκια που σου έχουν μέσα καλωδιάκι Type-C σε Type-C. Σου έχουν διάφορους adapters που μπορείς να βάλεις στην άκρη, να το κάνεις micro USB ή Lightning και πάει λέγοντας. Έχει υποδοχές για SIM, για micro SD, για 1000 πράγματα. Αυτό το είχα δει ότι υπήρχε και κοιτάκι που ήταν powerbank και είχε και αυτά μέσα. Δηλαδή, ρε φίλε, ό,τι χρειάζεσαι για το κινητό σου, ειδικά άμα αλλάζεις πολλά ή άμα κάνεις επισκευές ή δεν ξέρω τι, είναι όλα εδώ μέσα. Δηλαδή, φοβερό κοιτάκι για διακοπές πιο πολύ. Κοίτα εδώ τώρα. Ωραίο, μεταλλικό και με τη λαβή του εδώ πέρα. Πας και το βάζεις από πάνω το layer. Και έχει καλωδιάκι Type-C σε Type-C. Αυτό εδώ πέρα που το τυλίγεις. Έχει USB, micro USB και Lightning. Γιατί Type-C είναι από τη μάνα του. Έχει υποδοχή για 1, 2, 3, 4, 5 micro SD. 6 micro SD. Και για 2 nano SIM. Οπότε, άμα εσύ αλλάζεις πολλά κινητά, άμα κάνεις διαδικασίες, κάθεσαι εδώ πέρα μια χαρά. Και, OK, έχεις τόσες πολλές micro SD, τι να το κάνεις, ρε Σωτήρη? Είναι και micro SD reader. Οπότε, το συνδέεις εδώ με τον υπολογιστή σου, με το κινητό σου, με ό,τι γουστάρεις. Βάζεις αυτήν εδώ την υποδοχή, τη micro SD, και το διαβάζεις κιόλας.
απόλυτο για τις διακοπές. Έχεις φίλε για την GoPro το footage, το βάζεις εδώ πέρα, έχεις και τις κάρτες και τις άλλες. Μόλις αδειάζεις την αλλάζεις και πας στο σπίτι και τα μεταφέρεις όλα. Ποβερό, και άμα υπάρχει ακόμα και σε καλή τιμή, σου λέω είναι γκατζετάρα για το καλοκαίρι. Γιατί ρε φίλε, είναι αυτό. Να έχεις 2-3 microSD να είσαι σίγουρος, άμα γεμίσει μία να την αλλάξεις, άμα ξεχάσεις. Είναι άμα δεν έχεις υπολογιστή, αλλάζεις κάρτες και μετά πας στο σπίτι και τα φτιάχνεις όλα μαζί. Πάρα πολύ καλή φάση. Ή στο κινητό κατευθείαν. Το συνδέει, θα το βρει σαν εξωτερική μονάδα αποθήκευση και τα περνά εκεί μέσα. Τα περνά, τα μοιράζει σε social media και πάει λέγοντα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο από αυτά τα μικρά που ήταν μακρόστενα προϊόντα ήμουν ενθουσιασμένο, αλλά δεν θυμάμαι ποιο. Ξεριστεί, μπορεί να μου είχε πει η γυναίκα, ξέρω εγώ, πάρε. Είναι και FDA approved. Γενικά, παιδιά, άμα είναι να παίρνετε τέτοια είδη για φαγητό και τέτοια, αυτά να βλέπετε. FDA approved. Έχει εδώ πέρα τι πιστοποιήσει ότι μπορεί να τα βάλει στο στόμα σου και δεν θα πάθει 500 αρρώστιε. Οπότε, ναι, ο Μπάμπη κάθεται και παίζει εκεί πέρα. Τι κάνει, ρε. Α, περνά το τέτοιο, το loop. Ωραία, φέρνει το μαχαίρι. Δεν θα μου σπάσουν εμένα τα νεύρα. Η μεγάλη μου κορία από το Σεπτέμβριο ξεκινάει πάλι σχολείο. Οπότε, εκεί πέρα που θα πάει στο δημόσιο, μα λένε ότι πρέπει να τι ετοιμάζουμε εμεί πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό. Οπότε, θέλαμε εμεί να είναι κάπω έτσι μαζεμένα όλα τα αυτά πυρουνάκια, τα μαχαιράκια, τα chopstick, γιατί είναι κινέζακι. Και καλά. Οπότε, ήθελα να πάρω ένα έτσι πιο παιδικό kit, πιο ιδιαίτερο. Okay. Έχω πάρει ήδη από το Amazon. Ναι, και άμα είναι εδώ πέρα. Έτσι, ωραία. Έχω αγοράσει ήδη εγώ από το Amazon τώρα και με το Prime Days κάτι bento boxes. Άμα δεν ξέρετε τα bento boxes, είναι φαγητού δοχεία. Οι Ιάπωνες τα χρησιμοποιούν πιο πολύ για να βάζουν και ρύζι μέσα μαζί με τα άλλα πραγματάκια. Αλλά εγώ πιστεύω θα με βολέψει. Οπότε το είχα πάρει σε δύο χρώματα. Το ένα ήταν το φιστική και το άλλο ήταν το ροζ. Κάτι από αυτά. Οπότε, ωραίο κοιτάκι εδώ πέρα για τα παιδάκια μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Μπάμπι. Α, τελειώσαμε με τα μικρά τα δεματάκια επιτέλους. Ναι, κατάλαβα. Ρίξε μια ματιά τριγύρω. Έχουμε και αυτά εδώ πέρα. Α, έχουμε και αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δείξουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ. Τώρα, αναγκάζομαι να λέω πολλές φορές τα ίδια και τα ίδια, γιατί πολλοί από εσάς αγνοείτε. Ω, παρέα, ανοιχτό ήταν αυτό. Πολλοί από εσάς αγνοείτε την ύπαρξη αυτών των έξυπνων λύσεων. Okay? Έχεις το TV box του τηλεόραση. Okay, το χειριστήριο είναι βασικό. Να πας πάνω κάτω αριστερά-δεξιά, να ανοίξεις το Disney Plus, να ανοίξεις το Netflix και πάει λέγοντας. Όταν θες να κάνεις κάτι παραπάνω, τι κάνεις όμως, θα χρειαστεί να έχεις πάνω κουμπωμένο ένα ασύρματο κόμπο, πληκτρολόγιο ποντίκι για να παίξεις μπαλίτσα ή να έχεις μια τέτοια συσκευή. Αυτό βολεύει πάρα πολύ και σε προτζέκτορες που έχουμε, ξέρω εγώ, στο ταβάνι. Έχουμε βάλει ένα TV box σε μορφή stick και παίζει μπαλίτσα από εκεί. Οπότε, από την πίσω μεριά έχουμε full πληκτρολόγιο. Να γράφουμε εδώ πέρα να μην πηγαίνουμε F, U, C, K, να είμαστε έτσι όλη την ώρα. Μπαμ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 πα�εργονομικό, δηλαδή στο χέρι, α πούμε, ένα λεπτό. Ναι, ρε φίλε, λεπτούλι εδώ πέρα, κοιτά, είναι κόσμημα αυτό. Και το μόνο που χρειάζεσαι είναι αυτό εδώ πέρα το USB το dongle που θα το συνδέσει στο TV box σου. Κάτσε να το κλείσω τώρα αυτό. Λογικά με το κρατώ πατημένο κλείνει, ψάχνει να βρει. Δεν ξέρω. Πάντως, παιδιά, δεν είναι η πρώτη φορά που τα παίρνω. Είναι θέμα design. Αυτό εδώ πέρα το πήρα για να το πάρει ο Μάνος μαζί με το Lenovo, γιατί θα το βάλει στο ταβάνι και θέλει να έχει τον έλεγχο από εκεί. Οπότε το βάζουμε στην άκρη.